Στο παραένα της λήξης της συμπλήρωσης του κτηματολογίου και οι ιδιοκτήτες οργισμένοι προσπαθούν να κερδίσουν έστω και την τελευταία στιγμή μια πολυπόθητη βεβαίωση για εμπρόσθεσμη κατάθεση που θα τους δώσει μια μικρή άτυπη παράταση για να δηλώσουν τις περιουσίες τους, με την απειλή τα ακίνητά τους, αν δεν δηλωθούν εγκαίρως, να καταλήξουν ως περιουσία του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι δηλώσεις. Μετά θα έχουμε ευτυχώς το στάδιο της προανάρτησης, όπου θα μπορεί ο κόσμος να διορθώσει τυχόν λάθη που είναι εύκολο να διορθωθούν και μπορεί να είναι από ένα όνομα, από κάποιο αφημί, από λάθη τυπικά δηλαδή, μέχρι και σχετικά λάθη ουσίας που δεν έχουν περαστεί, αλλά που είναι εύκολο να διορθωθούν. Στη συνέχεια τώρα μετά θα γίνονται πλέον μόνο δικαστικά και ενστάσεις. Εάν δεν έχει δηλωθεί και λήξει προθεσμία, τότε πλέον περιέχεται στο ελληνικό δημόσιο και για να το διεκδικήσεις είναι πρόβλημα. Πρόκειται για υπερβολή. Και αν θέλετε, και κατά την άποψή μας, και για κατάχρηση δικαιώματος από πλευράς της διοίκησης. Δηλαδή, στο να απαλωτριώνουμε περιουσίες, επειδή κάποιος δεν έκανε μια, θα πω, απλή δήλωση στο κτηματολόγιο της χώρας του, πραγματικά δεν προσομοιάζει σε δημοκρατικό καθεστώς και μάλιστα εντός της Ευρωζώνης. Η προθεσμία λήγει αύριο, 31 Οκτωβρίου, ενώ τα σενάρια ότι θα περάσουν ως περιουσία του δημοσίου όσες ιδιοκτησίες δεν δηλωθούν, έχει δημιουργήσει οργή και αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών και Καταναλωτών, Βαγγέλη Κρητικό, να μιλάει ανοιχτά για κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος που προστατεύει την ατομική περιουσία. Αποτελεί ένα από τα πολλά παράλογα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Εδώ δεν πρόκειται απλώς περί καταπάτησης του πυρήνα του ελληνικού συντάγματος, αλλά πρόκειται και περί κατάφορης παραβίασης της θεμελιώδους χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Που τι αναφέρει? Αναφέρει την προστασία της περιουσίας, την προστασία του σπιτιού, την προστασία της οικονομικής προσωπικότητας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τμήμα Ανατολικής Κρήτης, που σχολίασε δεικτικά ότι στο Ηράκλειο δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική δήλωση για βεβαίωση εμπρόθεσμης κατάθεσης, κάλεσε τους ιδιοκτήτες να κάνουν έστω αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζοντας ακόμη και την τελευταία στιγμή μια άτυπη παράταση, αφού με τη βεβαίωση αυτή αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά σε χρόνο μετά την 31η Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε έστω και τώρα, έστω και αύριο και μεθαύριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, με ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα, με ένα απλό τρόπο διαδικτυακά, να αποσυμφορηθεί το γραφείο αυτό που υπάρχει και να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Τώρα πια δεν κάνουν δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά, οι αριθμοί πρωτοκόλλου έχουν φτάσει μέχρι και το Μάρτιο. Είναι δηλαδή μια σιωπηρή παράταση που όλοι πάνε απλώς για να μην πληρώσουν τα πρόστιματα μετά. Άρα. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών και Καταναλωτών πάντως, μιλώντας τον 984, δεν έκρυψε την αγωνία του για τα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα που θα καταλήξουν σε τράπεζες και ιδιωτικές εταιρείες μετά από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή επιτρέπουν σε ιδιώτες τα κατάφορη παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της ελληνικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής. Του GDPR, μάλιστα. Σε ιδιώτες να εισέρχονται και να βλέπουν ο Βαγγέλης ο Κρητικός τι δηλώνει στη φορολογία του, τι περιουσιακά στοιχεία έχει, τι χρωστάει, τι δεν χρωστάει, τι εισοδήματα, τα πάντα.